Όπως κάθε χρόνο έχουμε σήμερα καθαρισμό της ακτής εδώ πέρα στην περιοχή Καλάμια. Όπως γνωρίζετε, κάθε χρόνο είτε έχουμε είτε δεν έχουμε γαλάζιες σημαίες, ο Δήμος συνεργασία κυρίως με το μία φίλων, αλλά και άλλους όπως σήμερα, αλλά και άλλους φορείς, όπως είναι η Οδηγή, το Κέντρο Νέων και άλλες ομάδες της Κορίνθου, που προχωράει σε τέτοιες δράσεις καθαρισμού της ακτής, έτσι ώστε να συνειδητοποιήσει ο κόσμος, ακόμα και με συμμετοχή εθελοντών αλλά και ερωτών πολλές φορές, να συνειδητοποιήσει ο κόσμος ότι η παραλία είναι ένα κτήμα μας, είναι η διοκτησία, όχι η διοκτησία μας, είναι κομμάτι του πολιτισμού μας και πρέπει να το διαφυλάξουμε και να προχωρήσουμε βεβαίως στην ανάπτυξή της όσο το δυνατόν περισσότερο. Πώς το αντιμετωπίζουν οι πολίτες όταν βλέπουν να περνάτε ανάμεσά τους και να καθαρίζετε? Στην αρχή σήμερα είχαν κάποια απορία, αλλά συνήθως και οι εκφράσεις τους αλλά και τα λόγια τους ήταν θετικά προς αυτό. Βεβαίως ποτέ δεν μπορεί να ενεργοποιήσει σε όλους τους πολίτες έτσι να μπουν να καθαρίσουν μια παραλία. Μπορείς όμως να τους ευαισθητοποιήσεις ώστε να πετάξουν ένα σκουπιδάκι λιγότερο τη φορά. Αυτά που μαζεύουμε θα τα πάμε στην ανακύκλωση. Αυτά που είναι για ανακύκλωση θα πάνε για ανακύκλωση, πάμε 2-2 όπως βλέπετε. Τα υπόλοιπα θα πάνε κανονικά στα σκουπίδια. Πόσα άτομα έχετε ξεχυθεί αυτή τη στιγμή στην παραλία? Αυτή τη στιγμή είχαμε μαζευτεί γύρω στα 18 άτομα. Σήμερα εδώ στα Καλάμια είμαστε, μείναμε τελικά, γιατί έχουν αργήσει λίγο να έρθουν κάποιοι εθελοντές που περιμένουμε από την Αθήνα. Θα έρθουν και αυτοί βεβαίως αργότερα. Αυτή τη στιγμή 12 άτομα. Το Νομαρχιακό Συμβούλιο Νεολαίας συμπαραστέκεται στην προσπάθεια του Μηνύματος Νέων Φίλων, του Δήμου Κορινθίας, για καθαρισμό της παραλίας και όχι μόνο. Στηρίζουμε έμπρακτα, προσπαθούμε κι εμείς να βάλουμε το λιθαράκι μας, αυτό το παζ που λέγεται ευαισθητοποίηση της κοινωνίας, ευαισθητοποίηση του πολίτη για καθαρό περιβάλλον. Το οποίο είναι το περιβάλλον μας, το σπίτι μας. Ως ώρας, πώς βλέπετε την πρωτοβουλία αυτή, την αγκαλιάζουν οι πολίτες? Είναι διστακτική. Πιστεύω στην πορεία να αλλάξουν στάση. Θα ξανακάνετε κάτι τέτοιο σε επόμενο χρονικό διάστημα? Σαφώς, βέβαια, και μέσα στο μέχρι τέλος Αυγούστου και αρχές Σεπτέμβρη, όσο διαρκεί η θερινή περίοδος στην παραλία. Και όχι μόνο, και στην πόλη της Κορίνθου. Ευχαριστούμε πολύ.